Με την έναρξη του αγώνα και μόλις το δεύτερο λεπτό, η ομάδα του Θραψανού ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ. Ο Φωτόπουλο, εκμεταλλευόμενο λάθο του Χρήστου, έκανε το 1-0 με ψηλοκρεμαστό σουτ. Στο 6 η δεύτερη καλή ευκαιρία για του γυπεδούχου με τον Δάρα να κάνει το σουτ, το οποίο έφυγε λίγο out. Στο 18 είχαμε την πρώτη φάση για τον Αότ, όταν από λάθο γύρισμα του τσιντάριου μεταξάκι με υπερπροσπάθεια έστειλε την μπάλα out. Το 24 ταχύτατα στην κόντρα κινήθηκε ο Κουτάντο, ο οποίο δοκίμασε το διαγώνιο σουτ που πέρασε εκτό αιστεία. Στο 28 ήρθε η σοφάριση για τον ΑΟΤ. Μετά από πάσα παραθύρα και αδράνεια στην άμυνα, ο Χαϊντίνη από κοντά έκανε το 1-1. Στο 36 καλή ανάπτυξη για την ομάδα του Τιμπακίου με σαμούσκα με ταξάκι, με τον τελευταίο να βγαίνει απέναντι στον τερματοφύλακα και να κόβει προς την περιοχή με του αμυντικούς να διώχνουν. Στο 38 οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ανατροπή και πήραν το προβάδισμα. Ο Κόκα έκανε το λάθο με το μεταξάκι να το εκμεταλλεύεται γράφοντας το 1-2. Στο επόμενο πεντάλεπτο ο Αότ πήρε φωτιά. Στο 40 ο Χαϊντίνη βρέθηκε απέναντι από το χαραλαμπάκι, όμω ο μελαδάκι τον πρόλαβε τελευταία στιγμή πριν την εκτέλεση, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Αότ κέρδισε πέναλτι όταν από ωραία προσπάθεια του μεταξάκι η μπάλα βρήκε σαμιντικό που βρέθηκε στο έδαφο και δόθηκε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Σαμούσκα για το 1-3. Δύο λεπτά αργότερα η τελευταία φάση του ημιχρόνου στο ναότ με τον σαμούσκα να σουτάρει και το χαραλαμπάκι να αποκρούει σε κόρνερ. Στην επανάληψη, ο Ανθεστίων ανακάτεψε την τράπουλα με τριπλή αλλαγή, καθώς εκτό βγήκαν καρτσάκη, δάλα και μουκα, πέρασαν στη θέση του Σαϊτάκη, Παρασκάκη και Τρουλάκη. Παράλληλα, λόγω και τη έντονη βροχή, οι δύο ομάδες και οι διαιτητέ άλλαξαν εμφανίσει. Με τη σέντρα οι υπεδούχοι απείλησαν με τον κουτάντο να δοκιμάζει ένα σου, το οποίο δεν βρήκε στόχο. Πρώτη φάση για τον Άουτ στην επανάληψη στο 48 με το μεταξάκι να κάνει ένα σουτ που απέκρουσε ο Χαραλαμπάκη. Στο 54 ένα σουτ με Ηρέλε πέρασε out, ενώ στο 59 ο Άουτ κέρδισε εκ νέου πέναλτη σε χέρι αμυντικού μετά από κόρνερ του Στεφανάκη, με το Λούσι να αναλαμβάνει την εκτέλεση γράφοντα το 1-4. Απάντηση από τον Αθεστίων στο 70 που μείωσε σε 2-4 με δυνατό σουτ του Χάρη Σαϊτάκη, δίνοντα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά ο out βρήκε και πέμπτο γκολ από το τρίτο του πέναλτη στο μάτ. Ο Ραφαέλο Χότζα του το μεταξάκι στην περιοχή, δόθηκε με τον Σαμούς Μόσκα να αναλαμβάνει την εκτέλεση γράφοντα το 2-5. Στο 75 ο ίδιο πλάσαρε σε κενή αιστεία, γύρισε ο Ραφαέλο Χότζα και έδιωξε πάνω στη γραμμή, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο μεταξάκι με δυνατό διαγώνιο σουτ ανάγκασε σε απόκρουση του χαραλαμπάκι. Στη συνέχεια ο ρυθμό έπεσε με τον Ανθεστίον στο 88 να αγγίζει το 3-5, όταν ο Μπερνίκου έκανε το πλασέ από κοντά, αλλά πριν περάσει μπάλα τη γραμμή έδιωξε ο Γερακιόν τελευταίε φάσει για τι δύο ομάδε τη καθυστερήσει. Κεφαλιά του Χότζα λίγο out. Στην αμέσω επόμενη φάση, διαγώνιο σουτ κουτάντου πέρασε out. Το ναό στο τελικό σφύριγμα τη λήξη να βρίσκεται στην προημητελική φάση του κυπέλου Ε. Αλλά με την πρόξηση, η αλήθεια είναι, είναι ένα θεσμό που μα ενδιαφέρει. Θα θέλαμε, αν μπορούμε, να πάμε και στο Final Four. Συνεχίζουμε όμω ταπεινά, με κάτω το κεφάλι. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στου μου, σε όλου. Εγώ να πω την αλήθεια, χάρηκα που έβαλα κάποια παιδιά μικρά σε ηλικία και πήραν κάποιο χρόνο συμμετοχή. Ένα άλλο παιδί ξεκίνησε που δεν έχει χρόνο συμμετοχή και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ εκτό από την πρόκριση. Για μα το παιχνίδι, στόχο ουσιαστικά ήταν να, όσο γίνεται να το ξεπεράσουμε χωρί απώλειε τυχόν τραυματισμού ή τυχόν τιμωρία, Νομίζω αυτό το καταφέραμε και να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο με κάποιε αλλαγέ που κάναμε στη σύνδεση. Κάποια παιδιά που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχή, να είμαστε όσο μπορούμε ανταγωνιστικοί. Βγαίνουμε εκτό θεσμού, που ήταν ένα στόχο, εντάξει, μπορούσαμε να ήμασταν μέσα. Τελικά δεν αποφύγαμε την ήττα και τον αποκλεισμό. Για μα τώρα νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα.